Πολύ και πάλι είχαμε αποφάσεις, φαίνεται, για το ζήτημα. Ήταν ένα θέμα που αναμέναμε εξελίξεις. Αφορά τη μείωση στις δύο θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην δικαιούται να υποβάλει και τρίτη υποψηφιότητα. Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου θα μας πει ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Κωνσταντίνε, σε χαιρετώ και πάλι. Νίκο, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Με 32 ψήφους υπέρ και 12 κατά, υπάρχει τροποποίηση του άρθρου 40 του Συντάγματος, έτσι ώστε να καθορίζει το ανώτατο όριο 2 συνεχών θητείων για το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, καταψηφίστηκε και πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών για περιορισμό των βουλευτών σε 2 θητείες, ενώ ακόμη απορρίφθηκε τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Συντάγματος, ώστε πρόσωπο να μην δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας ή για βουλευτής, αν έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατήχε την θέση βουλευτή για 2 συνεχόμενα έτη. Άρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπεψηφίστηκε για τις 2 συνεχόμενες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η τροποποίηση του άρθρου 64 του Συντάγματος, ώστε πολίτης της Δημοκρατίας να δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του βουλευτή εφόσον συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας του αντί το 25ο έτος όπως ισχύει σήμερα, Νίκο. Και πολύ καλά κάνουν, Κωνσταντίνε. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι ο μέσος όρος αυτό που βασίζουν να εμπλακούν στην πολιτική και μάλιστα με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα, για να μην μιλήσουμε για πρωθυπουργούς σαραντάριδες, έχει κατέβει. Στην Κύπρο ήταν λίγο μεγάλο, μακάρι να περάσει και να δικαιούνται νέοι άνθρωποι που θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα έδρανα του Κοινοβουλίου από τα 21 να μπορούν να το πράξουν χωρίς να περιμένουν ακόμα 4 χρόνια. Ναι, Κωνσταντίνε. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο. Να τονίσουμε πως αναμένεται να είναι μαραθώνια και η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ωστόσο, καταληκτικά να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τον προϋπολογισμό για 2020, η συζήτηση θα συνεχιστεί την Δευτέρα με τοποθετήσεις των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Την Τρίτη αναμένονται οι εισηγήσεις των βουλευτών από στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ Τετάρτη αναμένεται η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2020. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις, ήταν η πρώτη παρουσία σήμερα του Υπουργού Οικονομικών. Είχαμε καθόλου κάποια σχόλια, κάποιες συζητήσεις, τουλάχιστον σε κάποια πηγαδάκια του Υπουργού ή των βουλευτών μαζί με τον νέο Υπουργό Οικονομικών. Πρώτη φορά στην Βουλή ως Υπουργός Οικονομικών, βεβαίως. Ο κύριος Πετρίδης, δεν ξέρω, σχολιάστηκε καθόλου αυτή η αλλαγή σήμερα στη Βουλή? Λοιπόν, η αλλαγή ήταν κάτι το οποίο φάνηκε, Νίκο, ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε, υπήρχαν και τα πηγαδάκια. Τόσο ήταν η πρώτη εμφάνιση του Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, αλλά και του Υπουργού Εσωτερικών από το αξίωμα του βουλευτή ως Υπουργός Εσωτερικών, καθώς εντός της Ολομέλειας βρίσκονταν οι υπουργοί εκπλήν του Υπουργού Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Υπήρχαν και συγγενείς των βουλευτών, όπου έγιναν διαβεβαιώσεις των τριών βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σίγουρα, Νίκο, υπήρχαν και τα πηγαδάκια, υπήρχαν και οι ευχές, γιατί υπάρχουν και αρκετοί νίκοι εντός της Ολομέλειας της Βουλής. Σίγουρα, η καινούργια εμφάνιση του Υπουργού Οικονομικών αλλά και του Υπουργού Εσωτερικών συζητήθηκε εντός της Ολομέλειας μεταξύ των βουλευτών και των παρευρισκομένων. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. 20 ημέρες, κυρίες και κύριοι, απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα και οι μεγαλοπόλεις ανά τον κόσμο.